Να πάτε να δείτε ένα μπαλέτο του Γιούρι Γρηγορόφσκιος. Κατά το λένε. Σήμερα κάνω πρεμιέρα την καινούργια μου εκπομπή. Τη μοναδική εκπομπή που κερνάει και λουκουμάκι σε μια ώρα μου, αλλάχη, έτσι. Καλώς ήρθατε στο Relax! Και επειδή εγώ δεν είμαι κανένας γελίος σαν τον Ασημένιο, να φέρνω καλεσμένους δευτεράτζες και μέτριους. Σήμερα ο πρώτος μου καλεσμένος είναι αυτός που σας αξίζει. Υποδεχτείτε τον Smack Champion, FBI! Υποδεχτείτε τον Smack Champion, τον FBI! Είσαι αναμφισβήτητα ο καλύτερος παλαιστής αυτή τη στιγμή στο ΜΑΚ. Για δύο λόγους. Όπως είπες. Και δεύτερον, είσαι καλεσμένος στην εκπομπή μου. Συγχαρητήρια, φίλε. Συγγνώμη για το σύμπο, κάποιο. Έλα τώρα. Λοιπόν, κέρδισες εναντίον του Απόλλωνα και του Κρήτων Παππού. Και μπράβο σου γι' αυτό. Αλλά τώρα δεν παίζει αντίπαλος. Τι πιστεύεις? Ναι. Κοίτα ποιο είναι το πρόβλημα. Όλο αυτό το καιρό, στην τριετία που πάει να κλείσει το ΣΜΑΚ, έχουμε παλαιστάκια, τα οποία κάποιοι ρούσουν σαν κοριτσάκια στο ίντερνετ. Αυτό κάνετε μόνο. Όταν ήρθε η ώρα να βρεθεί κάποιος μπροστά μου, να διεκδικήσει το ΣΜΑΚ Champions σε καλή ώρα, τι κάνουνε? Αλλάζουν δρόμο. Περίμενα. Το Ελκρέκο. Είναι ο περσινός νικητής του Βαγιάλ και σε λιγότερο από ένα μήνα με κάνω λάθος πρέπει να εξαργυρώσει. Ναι. Κοίτα. Έχω χορτάσει λόγια και από αυτό το πάνω τα πίπα. Δεν είναι το κράτο. Θα εξαργυρώσω... Θα εξαργυρώσω την κατάλληλη στιγμή. Όταν λοιπόν η πισαρτινή μου πιάνει να το επιτρέψει, ποιος το λέω τίποτα. Έχει αγώνα απόψε. Θα τον δει ο άλλος ο γελαζί Έλληνας Παύλας Δανός. Θα τον περάσει ένα κενάκι ο άνδρος. Μετά πολύ ευχαρίστος, να έρθει να κάνει γασί. Θα τον περάσει και εγώ ένα κενάκι. Well done! Πολύ ωραία τα λέτε εσείς οι λύθοι εκεί στο ποντρούμι το ΣΜΑΚ. Ο Chris Κασεβέος δεν είναι εκεί. Είναι στην καλύτερη χώρα του κόσμου. USA! Ήρθα εδώ στη USA. Αντί να είμαι στην εκπομπή ενός κασικλή, ο Chris Κασ ήρθε εδώ πέρα, στο Chicago, στο Bank of America, να δει τις μετοχές στην τράπεζά του. Αφού μίλησα και με τον πρόεδρο Τραμπ, έχω και έναν άλλο γνωστό εδώ από το Chicago που ξέρετε πολύ καλά, CM Punk. Ο CM Punk μου ζήτησε να έρθει στο ΣΜΑΚ για να δοκιμάσει να έρθει στο Ελλάδα, αλλά εγώ του είπα όχι, δεν θα πας σε αυτό το ηλίθιο show που έχει ακόμα τον έλεγχο ο Πολυχρονίδης και το έχει κάνει σαν τα μούτσα του μια ελληνικούρα αντί να είναι μια αμερικανιά. Αυτό το show λοιπόν του ΣΜΑΚ έχει κάτι πλάκες πρωταθλητές σαν εσένα FBI. Μην νομίζεις
ότι ο Chris Cass έχει ξεχάσει τι έκανες. Από εδώ και πέρα, να κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Ο Chris Cass δεν ξεχνάει ποτέ. Γιατί ο Chris Cass είναι τα λεφτά. Και τα λεφτά κάνουν τα πάντα. Να έχεις το νου σου. Beware of Chris Cass. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι που πάει αυτό. Κάποιος θέλει να δει αυτό. Μπορεί. Αυτό θα πρέπει να είναι εδώ. Οπότε, έλα να το δούμε σε αυτό. Ποιος θέλει να το δει στο τρίτο. Ας δεν θέλει να σκότα. Ποιος έχει το κοτιά να πάνε μαζί μου. Κοίτα με πολύ τσάλια. Ποιος θέλει. Θέλει να σκύνει. Θέλει να σκύνει. Θέλει να σκύνει. Θέλει να σκύνει. Thank you.